Την περασμένη Παρασκευή, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ της Καβάλας υποδέχθηκαν και συζήτησαν με την υποψήφια για την Προεδρία του κόμματος, Έφη Αχτσιόγλου. Δεν ξέρουμε αν συζήτησαν για τις δημοτικές αυτοδιοικητικές εκλογές και για το αν και ποιον θα στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ για υποψήφιο δήμαρχο Καβάλας. Πάντως, από το σύνολο των έως τώρα υποψηφίων δημάρχων, ο μόνος που συμμετείχε σε αυτή την κομματική συνάθρηση ήταν ο Γιάννης Ερυφηλίδης, που συνομίλησε μάλιστα με την κυρία Αχτσιόγλου. Δεν ξέρουμε βέβαια αν συζήτησαν για τις αυτοδιοικητικές δημοτικές εκλογές και για το αν και το ποιον θα στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ για υποψήφιο δήμαρχο Καβάλας. Πιθανό το θέμα συζήτησης να ήταν η στήριξή του ως υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό όμως που προφανώς έχει προτεραιότητα για την ίδια, την κυρία Αχτσιόγλου είναι να εκλεγεί πρώτα πρόεδρος και μετά, όπως τόνισε, το συζητάμε. Αξιοαναφοράς ωστόσο είναι και το γεγονός ότι στο ψηφοδέλτιο της παράταξης Καβάλα μπροστά κυριαρχούν 14 στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κατά πληροφορίες δεν αποκλείεται να ενταχθούν επίσης η πρώην υποψήφια βουλευτής στις τελευταίες εθνικές εκλογές Αθηνά Παναγιωτίδου, αλλά και η Ζωή Χωματά, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στην Καβάλα. Αξιοαναφοράς ωστόσο είναι το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα ξεκίνησαν προεργασίες για τη διεκδίκηση του Δημαρχιακού Θόκου στην Καβάλα από άτομο το οποίο ανήκει στη Συμπαράταξη Πολιτών, παράταξη που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ και πρόκειται για τον Νίκο Μουρτασάγα. Ωστόσο ακόμη δεν έχει βγει λευκός καπνός για το οτιδήποτε.